Οπωσδήποτε υπάρχει μια σύμπτωση σήμερα. Την ώρα που συζητείται η πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, να υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση, η μεγάλη πορεία που ξεκίνησε από το Δήμο της Πάτρας, από το εργατικό κέντρο και από δεκάδες, εκατοντάδες μαζικούς φορείς και επίσης η συνάντησή τους με δεκάδες εργατικά συνδικάτα στην Αθήνα. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της μορφής που τέθηκε σήμερα έξω από το Κοινοβούλιο. Εμείς αυτή τη μορφή αντιπροσωπεύουμε. Και δεν έχει καμία σχέση η μορφή, την οποία βεβαίως θα ψηφίσουμε κατά της κυβέρνησης, με το σκοπό για τον οποίο έφερε αυτό το ζήτημα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Φυσικά του έδινε δικαιοδοσία ο κανονισμός της Βουλής και συνήθως τη δικαιοδοσία αυτή και την ελευθερία την έχει βασικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καταγγέλουμε, καταδικάζουμε την πολιτική της κυβέρνησης ψηφίζοντας τη μορφή, όχι μόνο για το φοβερό ζήτημα της πανδημίας, της χιονοθύελλας, έτσι όπως εξελίχθηκε τη διαχείρισή της, αλλά για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Και ενδεικτικά αναφέρω. Τα μέτρα της κυβέρνησης, πάνω στα μέτρα που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στα μέτρα που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που τα είχε πάρει πριν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που οδηγούν καθημερινά κυριολεκτικά στην αύξηση, στην ένταση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων, της εργατικής τάξης, για την ανεργία, για το πλήρες μπαράλιασμα των εργασιακών σχέσεων, για το κύμα της ακρίβειας, για τη βία και την καταστολή και τους απεργοκτόνους νόμους. Και να προσθέσω εδώ την προτεραιότητα που δίνεται στην νεολαία όσον αφορά την ένταση της εκμετάλλευσης. Η μορφή μας αφορά την εμπλοκή της χώρας στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, στην ουσία δηλαδή στις υπεριαλιστικές πολύμορφες πολιτικές στρατιωτικές επεμβάσεις ή απειλές κήρυξης πολέμου, τη μετατροπή της Ελλάδας σε ένα ακόμα ευρύτερο, μεγαλύτερο ορμητήριο επιθετικών στρατιωτικών αμερικανονατοϊκών βάσεων. Βεβαίως, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν τα ξεκίνησε αυτά η Νέα Δημοκρατία, πάτησε στο καθεστώς των στρατιωτικών βάσεων και των συμφωνιών του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών από τη δεκαετία ακόμα του 50 και δεν υπήρχε μία κυβέρνηση στην Ελλάδα, είτε αυτή λέγονταν κυβέρνηση του τρίτου δρόμου του σοσιαλισμού, το ΠΑΣΟΚ, είτε λεγόταν κυβέρνηση πρώτης φοράς αριστερά, είτε λεγόταν οτιδήποτε λεγόταν, είτε ήταν μονοκομματική συνεργασία, που αυτή την πολιτική δεν τη θεωρούσε αναπόσπαστα δεμένη με τα συμφέροντα της αστικής τάξης της Ελλάδας και τα συμφέροντα της υπεριαλιστικής επιθετικότητας. Αναμφισβήτητα, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τα άλλα κόμματα, τα μάτια είναι στραμμένα στην κάλπη των εκλογών. Κακά τα ψέματα. Και εδώ σήμερα αποκαλύπτεται, και είμαι σίγουρη ότι έτσι θα γίνει και αύριο, ότι η μόνη αντιπολίτευση που μπορεί να ασκηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ή η καταγγελία της Νέας Δημοκρατίας προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι κυριολεκτικά μια αντιπολίτευση δωματίου, κλειδαρότρυπας, ηθικολογίας και του Star System. Έχετε στριμωχθεί πολλά κόμματα στο ίδιο δωμάτιο που διεκδικείται είτε την παραμονή στην κυβέρνηση, είτε την εναλλαγή, είτε με τη μορφή νέας μονοκομματικής κυβέρνησης ή κυβέρνησης συνεργασίας. Και αυτό φάνηκε γιατί όλη η επίκριση που έγινε απέναντι όντως στην εγκληματική πολιτική, στην εγκληματική διαχείριση που έκανε η Νέα Δημοκρατία στη χιονοθύελλα και στην πανδημία, και όχι μόνο βέβαια, ήταν κυρίως το ζήτημα διαχείριση. Συντονισμός, μη συντονισμός, ασυνεννοησία, αλαζονία, αδιαφορία κτλ. Κτλ. Λέτε και η πολιτική διαχείρισης έχει πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Αν θέλετε να δεχθούμε ότι και με αυτά την κατάντια της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας μπορούσε να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση σε αυτά τα θέματα, του συντονισμού, στην πρόγνωση κτλ. Βεβαίως. Αλλά η διαχείριση γενικά όλων των προβλημάτων και αυτών που συζητάμε σήμερα έχει πάρα πολύ περιορισμένα όρια. Και τα περιορισμένα όρια
είναι πρότυπο. Η στήριξη και η εξασφάλιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας, της σταθερότητας του πολιτικού συστήματος για να μην απειλείται από έλλειψη σταθερότητας η απρόσκοπτη καπιταλιστική κερδοφορία. Η πολιτική που λέει ότι ο βασικότερος παράγοντας για την καπιταλιστική ανάπτυξη ή την αντιμετώπιση της καπιταλιστικής κρίσης είναι να την πληρώσει η εργατική τάξη, οι βιοπαλαιστές αργυρώτες, οι φτωχοί αυτοαπασχολούμενοι. Και με την ευκαιρία θέλω να φέρω ένα παράδειγμα. Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στην Αττική και σε άλλες περιπτώσεις, όταν το κύμα της κακοκαιρίας ήταν σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα και στην Ήπεθρο, είναι προβλήματα της τρέχουσας διαχείρισης της εκάστοτε κυβέρνησης. Ναι, υπάρχουν και τέτοιες πλευρές. Αλλά εδώ υπάρχει κυριολεκτικά μια διαμορφωμένη, τσιμενταρισμένη κατάσταση. Και για να μην πάω τώρα σε όλο τον 20ο αιώνα, ας μιλήσουμε από τη δεκαετία του 50 και μετά. Ήταν προδιαγεγραμμένη κατάσταση ότι στην Αττική, εγώ θυμάμαι πριν 30 και 40 χρόνια, ως κόμμα, παρά το γεγονός που αν θέλετε και το επίπεδο της αντίστοιχης επιστήμης δεν είχε φτάσει πάρα πολύ ψηλά, σήμερα υπάρχουν και καινούργιοι τρόποι και καινούργια μέσα, υπήρχε πρόβλεψη ότι θα φτάσουμε σε μια στιγμή που καταρχήν στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, αλλά και γενικότερα στην Αττική, δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσουμε όχι αυτό που εσείς λέτε κλιματική αλλαγή, αλλά την όξυση των προβλημάτων του περιβάλλοντος. Δεν αντιμετωπίζεται. Και από πού οφείλεται το πρόβλημα? Μήπως το ότι δεν υπήρχαν καλοί αρχιτέκτονες, πολιτικοί, μηχανικοί, πολεοδόμοι κτλ.? Πριν απ' όλα στην εμπαρευματοποίηση της γης, που είναι βέβαια γενικευμένη και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά σύμφυτα με το καπιταλιστικό κέρδος και με τον ίδιο τον καπιταλισμό. Να σας θυμίσω το εξής πράγμα. Στη δεκαετία του 50 γιγαντώθηκε το ζήτημα. Όποιος είχε ένα κομμάτι γης στην Αθήνα, ένα μικρό σπετάκι, ένα οικοπεδάκι, με την μορφή της αντιπαροχής, το έδινε και χτιζόντουσαν αυτές οι τεράστιες πολυκατοικίες και δημιουργήθηκαν αυτοί οι δήμοι γεμάτοι τσιμέντο. Και φυσικά αυτή η εμπορευματοποίηση της γης βασίζεται πάνω στο ότι το υπαριθμόν ένα εμπόρευμα του καπιταλισμού είναι η ικανότητα του ανθρώπου για εργασία, η εργατική δύναμη. Γιατί αυτή παράγει την νέα αξία, την υπεραξία που λέμε εμείς, που ενσωματώνεται μετά και πάει στη γη, στην οικοδομή και σε όλες τις ανάγκες, υγεία, παιδεία κτλ. Πώς διαμορφώθηκε η Αττική σήμερα και οι πυκνοκατοικημένες περιοχές? Με αυτή τη λογική. Και βεβαίως, να το αναγνωρίσουμε, αφού ο καπιταλισμός δεν μπορεί να εξασφαλίσει δωρεάν λαϊκή κατοικία, αυτά μόνο ο σοσιαλισμός τα έδειξε και σε περιόδους που ήταν πολύ πιο πίσω η επιστήμη και η τεχνική κτλ., αφού δεν μπορεί να εξασφαλίσει λαϊκή κατοικία δωρεάν, αφού δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις πιο φτηνές, αν θέλετε, παροχές, ρεύμα, νερό και τα λοιπά και όλα τα άλλα, θέρμανση, μία λύση υπήρχε, η αντιπαροχή. Και όταν η αντιπαροχή βέβαια έδωσε στέγη σε χιλιάδες λαϊκές οικογένειες, πούλησαν και οι εκτοπισμένοι αγρότες από τη γη τα χωράφια τους για να έρθουν στην Αθήνα, και ήταν πολύ φυσιολογικό μέσα στον καπιταλισμό να μην μπορείς να ζήσεις αν δεν έχεις τουλάχιστον το δικό σου σπιτάκι. Και αν βρεθείς άνεργος, αν βρεθείς με το πιο χαμηλό μισθό, τουλάχιστον να μην χρωστάς στον ιδιοκτήτη. Ανέβηκε το κόστος της κατοικίας στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Αττική και παντού. Και επομένως όλοι οι υπόλοιποι που δεν είχαμε οικοπεδάκι για την αντιπαροχή στην Αττική, έπρεπε να πέσουμε στα δάνεια. Αυτό ήταν. Και μετά να ακούμε κιόλας ότι γιατί καταναλώνετε περισσότερα από ό,τι έχετε στη τσέπη σας, γιατί παίρνετε δάνεια και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Κύριοι, πραγματικά είναι κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο στο βαθμό που έχουμε κλιματική αλλαγή, που οφείλεται βεβαίως και πάλι στην εμπορευματοποίηση της γης, που οφείλεται και πάλι στο χαρακτήρα της και στο σκοπό της καπιταλιστικής ανάπτυξης, πραγματικά ακόμα και πιο μικρότερα καιρικά φαινόμενα δεν θα αντιμετωπίζονται. Στους στενούς δρόμους, τους δρόμους που δεξιά-αριστερά παρκάρουν χιλιάδες και εκατοντάδες αυτοκίνητα.
Πού να περάσουν τα μηχανήματα, πού να περάσουν τα σύγχρονα, αυτά δεν γίνεται. Όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αλλά και στην Ήπεθρο. Έχουμε υποδομές της δεκαετίας του 40, ας βγάλω τον πόλεμο, του 50, του 60, του 70. Και μιλάμε για το 2022. Εδώ πραγματικά είναι και αυτός ένας πρόσθετος λόγος για αυτό που λέμε, όχι εναλλαγή κυβερνήσεων, αλλά για συνολική ανατροπή αυτού του εκμεταλλευτικού, του σάπιου συστήματος, που είναι ασυμβίβαστο με τις ανθρώπινες ανάγκες. Όσο και αν λένε τα στελέχη του και όλων των κομμάτων, ότι ο κόσμος αλλάζει, αλλάζουμε κι εμείς, ανανέωση, εξυγχρονισμός, μεταρρυθμίσεις κτλ. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, να υπογραμμίσω το εξής πράγμα. Έκανα μία επιλογή. 20 νομοσχέδια, που έγιναν νόμοι βέβαια, ανάμεσα στα πολλά, όντως η Νέα Δημοκρατία είναι παραγωγός πολλών νομοσχεδίων που γίνονται νόμοι, που ψηφίστηκαν στη Βουλή και που είναι κέρια. Η καρδιά τους αφορά κυριολεκτικά το βιωτικό επίπεδο και τα δικαιώματα του λαού. Αυτά τα 20 νομοσχέδια ψηφίστηκαν από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρομαι σε τρία κόμματα, όχι γιατί δεν στηρίχθηκαν κι απ' άλλα, αλλά γιατί αυτά τα κόμματα είναι στο σύστημ της επόμενης εκλογικής μάχης, με την προσωποποίηση ποιος είναι καλύτερος, Μητσοτάκης, Τσίπρας ή Ανδρουλάκης. Γιατί και η προσωποποίηση είναι εντελώς απαραίτητη. Όχι μόνο ο περιεσμός σε ένα κόμμα, αλλά και η μάχη των προσώπων. Αυτό το πραγματικά ιδιαστικό σύστημ που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Πάντα υπήρχε, αλλά τώρα έχει φτάσει στο απόγειο. 20 λοιπόν νομοσχέδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να διατηρήσει ότι έχει και μία αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, σε ορισμένα ψήφισε παρόν. Παραδείγματος χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Συμφωνούμε, λέει, με το πρόγραμμα ανάκαμψης αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χαιρέτησε με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά διαφωνούμε στο ποιοι επιχειρηματίες θα πάρουν το Α ή το Β ποσό. Είναι ψηφισμένα. Καταθέτω αναλυτικά αυτά τα 20 νομοσχέδια και ψήφισε παρόν. Και εμείς υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε ψηφίσει παρόν σε κάποια πιο μικρά, ας βάλω εισαγωγικά, ζητήματα, που αν θέλετε δεν άπτονται τόσο καθαρά του πυρήνα της γενικής πολιτικής, είναι επιμέρους ζητήματα και μπορεί να ψηφίσει παρόν. Δεν θέλεις να ψηφίσεις υπέρ, αλλά δεν υπάρχει και το επιχείρημα το κατά. Μα να ψηφίσεις παρόν στο Ταμείο Ανάκαμψης ή στην Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία. Πού διαφώνησε, γιατί λέει δεν τη θέλω πενταετή και με προοπτική αοριστείας, τη θέλω χρονιάτικη. Δηλαδή μετά το χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα έκλεινε τις βάσεις και ήθελε ένα χρόνο μόνο συμφωνία για να διώξει τις αμερικανοανατολικές βάσεις, ό,τι έκανε και το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Πρόκειται για ό,τι ψήφισαν και τα τρία κόμματα στη Βουλή, από αυτά τα 16-17 τα έχουν ψηφίσει και τα τρία κόμματα. Είναι κυριολεκτικά μπούκωμα δισεκατομμυρίων στους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι ασυλία, είναι προνόμια. Είναι ακόμα μέχρι επιστροφή χρημάτων, αν δεν έχουν την απαραίτητη κερδοφορία. Τα καταθέτω, δυστυχώς, θέλω μισή ώρα για να αναλύσω τι είναι, το κάθε νομοσχέδιο και τι ψηφίστηκε. Μα ακόμα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και τους 50 άρθρα του νόμου Χατζηδάκη το ψηφίσατε, αλήθεια. Δηλαδή, είμαι ο λίγον αντίθετος ή είμαι ο λίγον υπέρ. Υπάρχουν νομοσχέδια, τα οποία μόνο με ένα καθαρό και κάθετο όχι. Όχι, δεν μπορείτε να το κάνετε. Και τέλος, κοιτάξτε να δείτε. Τα κόμματα κρίνονται από τα προγράμματά τους. Και από την πρακτική τους βεβαίως. Όχι από τα προεκλογικά τους συνθήματα. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι εγώ θα ακολουθήσω μια πολιτική, θα ασκήσω τα μνημόνια και θα βάλω ο άνθρωπος θα πάει πάνω από τα κέρδη. Εδώ μου απαντήστε μου. Ή αδαείς είσαστε ή υποκριτές και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εγώ δεν σας κατηγορώ ότι είσαστε αδαείς. Υποκριτές είσαστε. Και από αυτή την άποψη δίνεται τροφή στη Νέα Δημοκρατία. Παρακολούθησα τις περισσότερες ομιλίες. Δίνεται τροφή στη Νέα Δημοκρατία να βρίσκει επιχειρήματα να σας απαντήσει. Ενώ κανείς δεν ασχολείται με το ΚΚΕ από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής να μας κρίνεται. Δεν υπάρχει καμία ταλάντευση από την πλευρά μας. Καμία υπαναχώρηση από θέσεις για να μας κατηγορήσετε. Και επομένως, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και ιδιό το σύστημα.
Όχι μόνο οι δύο βέβαια, αλλά στην προκειμένη περίπτωση.